στο όνομα της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, της ΕΕΔΑ, καλωσορίζουμε από την πλευρά μας στη χώρα μας την Αλέιδα Γκεβάρα Μάρτς, την κόρη του θρηλυκού αντάρτη, και ευχαριστούμε τη New Star για την πρόσκληση να τιμήσουμε κι εμείς τον επαναστάτη Τσε. Για την ΕΕΔΑ, μια οργάνωση που κύριο μέλημά της είναι η διεθνιστική αλληλεγγύη με τους λαούς που αγωνίζονται, ο Τσε, με το βαθύ διεθνιστικό του πνεύμα, συμβολίζει πολλά, μας έμαθε πολλά. Τη σημασία του καθημερινού αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, που για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να χτυπάει και τη ρίζα του, τον καπιταλισμό που τον γέννησε. Μας έμαθε ότι γνήσιος επαναστάτης είναι αυτός που δεν ησυχάζει ποτέ, που χτυπάει παντού και πάντα την αδικία, οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο και αν εμφανίζεται, ενάντια στον καθένα, όπως αναφέρει στο γράμμα που άφησε στα παιδιά του, απόσπασμα τώρα από τον Τσε, γιατί αυτή είναι η πιο όμορφη ιδιότητα ενός επαναστάτη. Ο Τσε είναι ένα μεγάλο ζωντανό παράδειγμα για όλους. Η σκέψη και η δράση του είναι ένα. Όπως έλεγε στο γράμμα που αναφέραμε, υπήρξε ένας άνθρωπος που δρούσε όπως σκεφτόταν και ήταν πιστός στις πεπιθήσεις του. Συνδύαζε το γενικό με το μερικό, το διεθνισμό με τον πατριωτισμό, αγωνίστηκε για την παγκόσμια επανάσταση με τα μάτια στραμμένα στη Λατινική Αμερική και στη χώρα του την Αργεντινή. Ο Τσε είναι ένα ζωντανό σύμβολο της παγκόσμιας πάλης για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Γι' αυτό και η μνήμη του, 55 χρόνια μετά τη δολοφονία του, παραμένει ζωντανή και άσβεστη για τους λαούς όλου του κόσμου. Αλλά ούτε οι εχθροί του τον έχουν ξεχάσει. Προσπαθούν ακόμα να τον σκοτώσουν, ξανά και ξανά, χωρίς να τα καταφέρνουν. Γιατί το παράδειγμά του τους ενοχλεί. Γι' αυτό και προσπαθούν να μας πείσουν για το ανέφικτο του αγώνα, για τον δίθεν αυθορμητισμό του, τον φέρουν σε αντιπαράθεση με τη σημερινή Κούβα, με τον Φιδέλ και την Επανάσταση, που τρώει τάχα τα παιδιά τους, όπως ισχυρίζονται. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι, αυτοί που κάποτε το έπαιζαν επαναστάτες και σήμερα κριτικάρουν από τον καναπέ τους όσους συνεχίζουν να αγωνίζονται, που τον παρουσιάζουν σαν ρομαντικό ουτοπικό επαναστάτη και τους αγώνες του ξεπερασμένους πια, αγώνες μιας άλλης εποχής. Και βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που τον στιγματίζουν σαν τυχοδιώκτη και ξεμπερδεύουν μια και καλή μαζί του. Όλοι αυτοί τον φέρνουν σε ευθεία αντιπαράθεση με την οργανωμένη πάλη, με το οργανωμένο κίνημα που ο Τσε τιμούσε πάντα, εκμεταλλευόμενη την αυστηρή κριτική που άσκησε σε μια σειρά φαινόμενα και λάθη, παρόλο που ποτέ δεν μηδένισε αγώνες και προσπάθειες, δηλαδή με το σοσιαλισμό που γνωρίσαμε. Ο κουβανικός λαός που τόσο αγάπησε ο Τσε περνάει σήμερα ιδιαίτερα δύσκολα. Οι προσπάθειες του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ να ανατρέψει την Επανάσταση έχουν ενταθεί ακόμα περισσότερο, παίρνουν διάφορες μορφές, όπως είδαμε στις 11 του Ιούλη του 2021, δεν αρκείται στον οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό που κρατάει πάνω από 60 χρόνια. Η Κούβα αγωνίζεται σήμερα και χρειάζεται την αλληλεγγύη μας όσο ποτέ άλλοτε. Καθήκον κάθε προοδευτικού ανθρώπου είναι να σταθεί δίπλα της, να τη στηρίξει με κάθε τρόπο, πολιτικά, οικονομικά, υλικά. Η ΕΕΔΑ σέβεται και τιμά τον Τσε, στηρίζει και εκφράζει τη διεθνιστική αλληλεγγύη της στους αγώνες των λαών, συμμετέχει με τις μικρές δυνάμεις της στην παγκόσμια αντιμπεριαλιστική πάλη και στους καθημερινούς αγώνες σαν κομμάτι του κινήματος. Μαζί με τους καταπιεσμένους, μαζί με αυτούς που υπομένουν την εκμετάλλευση, με τα θύματα των πολέμων και της υπανάπτυξης, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Σας ευχαριστούμε.